Δημοτυπική επίσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Καβάλα στο Δωρουμουριάδη πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που είχε περισσότερο φιλικό χαρακτήρα, συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν την ανάπτυξη, με την αξιοποίηση του ΒΙΟΠΑ και του παλιού νοσοκομείου Καβάλας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Λοιπόν, ήταν μια εθιμοτυπική φιλική επίσκεψη του κυρίου Φραγκογιάννη, διότι όπως ξέρετε ο υφυπουργός, η καταγωγή του είναι από την Καβάλα, είναι καβαλιώτης, πέρα από τη φιλική σχέση. Συζητήσαμε και για θέματα ανάπτυξης και επενδύσεων, πώς μπορεί να βοηθήσει την πόλη ο υφυπουργός στα θέματα αυτά. Τι είναι για το ΒΙΟΠΑ, που μπορούν να βρεθούν περιοχές που μπορούν να γίνουν επενδύσεις. Μιλήσαμε για το παλιό νοσοκομείο και τι προοπτικές υπάρχουν. Γενικά δηλαδή μιλήσαμε για όλα τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής και όσο μπορεί φυσικά να συζητηθεί μέσα σε μισή ώρα. Εντάξει, θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις, οπότε εκεί θα ταθούν όλα τα θέματα. Εξάλλου ο κύριος Φραγκογιάννης είναι ενημερωμένος και από τον κύριο Σιμιτσή για τα θέματα αυτά, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούει, ασχολείται εδώ και καιρό και θεωρώ ότι σε γρήγορα θα έχουμε και αποτελέσματα. Από την συνάντηση προέκυψε ότι πολύ σύντομα, ίσως μέχρι και τα μέσα του φθινοπόρου, θα προχωρήσει μια μεγάλη επένδυση που αφορά τη βιομηχανική περιοχή και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Εκείνο που έχω να πω όσον αφορά την άτυπη συνάντησή μας με τον Κώστα τον Φραγκογιάννη είναι ότι έχει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες για την ανάπτυξη της Καβάλας. Κάνει σκληρή προσπάθεια. Ήδη γνωρίζω ότι μια μεγάλη επένδυση, η οποία αναμένεται να αποκτήσει και το χαρακτηρισμό της στρατηγικής επένδυσης, βρίσκεται στα σκαριά. Είναι τώρα, έχει υποβληθεί αίτηση για να υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και στις στρατηγικές επενδύσεις της χώρας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης λοιπόν. Δεν μπορώ να κάνω περισσότερες ανακοινώσεις, γιατί προφανώς αυτό το βραβείο, ας το πούμε έτσι, ανήκει στον κύριο Φραγκογιάννη. Είναι μια μεγάλη επένδυση που θα απασχολήσει πολύ προσωπικό, θα εισαγάγει νέες τεχνολογίες και θα δημιουργήσει ένα προϊόν το οποίο είναι απαραίτητο γενικά για την χώρα. Αυτό σημαίνει στρατηγική επένδυση, μια επένδυση δηλαδή η οποία μπορεί να αλλάξει τους όρους του οικονομικού παιχνιδιού στην περιοχή μας. Προφανώς όλοι όσοι σχεδιάζουν να έρθουν, όσοι ψάχνονται και έρχονται εδώ και βλέπουν και σας πληροφορώ ότι δεν είναι λίγοι, προφανώς ό,τι σχεδιασμό κάνουν τον στηρίζουν και στην ύπαρξη του λιμανιού. Περιμένουμε βέβαια από το ΤΑΙΠΕΔ να ανακοινώσει σύντομα τα αποτελέσματα του σχετικού διαγωνισμού για την παραχώρηση. Επίσης έχουν στο μυαλό τους και τα σχέδια για το τρένο, γιατί πράγματι το τρένο θα αποτελέσει ένα φοβερό, ένα πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο αναπτυξιακό γεγονός για την περιοχή μας. Θα μας συνδέσει με τη Βόρεια Ευρώπη, με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και φυσικά θα αξιοποιήσει και το ίδιο το λιμάνι. Ήδη έχετε ακούσει τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλα, τον κύριο Δέμπα. Αυτά τα ξέραμε, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε, γι' αυτό άλλωστε πρόσφατα ψηφίσαμε και την περιβαλλοντική μελέτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ θεωρώ ότι ακριβώς επειδή είναι μια μεγάλη επένδυση το τρένο στρατηγικού ενδιαφέροντος για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη χώρα μας, εκτιμώ ότι αν πω ότι μέχρι το 2030 θα το ακούσουμε να σφυρίζει στην Καβάλα, δεν είναι υπερβολή. Το μόνο που μπορώ να σας πω επιπλέον είναι ότι είναι στη βιομηχανική περιοχή. Έτσι, γι' αυτό. Και ότι εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε και με τον Περιφερειάρχη να οργανώσουμε καινούριους υποδοχής επιχειρήσεων, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ακριβώς, γιατί το μεγάλο έλλειμμα σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην περιφέρειά μας, είναι αυτό ακριβώς, βιομηχανικές ζώνες, βιομηχανικές περιοχές που μπορούν να αποτελέσουν τους οργανωμένους υποδοχής επιχειρήσεων, να μην πηγαίνουν άναρχα όπου να είναι, να πηγαίνουν συγκεντρωμένα κάπου ώστε να ελέγχονται περιβαλλοντικά, οικονομικά, από κάθε άποψη εν πάση περιπτώσει. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης βρίσκεται στην Καβάλα, όπου και θα πραγματοποιήσει επαφές με τον Τούρκο ομολογό του Σεντάτον Αλ.